Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ξανά. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για ακόμα ένα παραδοσιακό ξύρισμα. Σήμερα το μενού έχει πάλι μια μηχανή vintage από την δεκαετία του 50, συγκεκριμένα το 51. Θα ξεκινήσω όμως με το σημερινό setup και πάλι από το τέλος. Θα τελειώσω το σημερινό ξύρισμα με κολόνια τύπου Old Spice από τον Επαμεινόνδα Μενούνο. Το σαπούνι μου στο ξύρισμα θα είναι το Splendid, γνωστό σε όλους. Πολλά χρόνια υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα σπίτια, σε όσους ξυρίζονται παραδοσιακά. Άλλοι το λατρεύουν, άλλοι το μισούν. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και η αλήθεια είναι πως το ξύρισμα νιώθω μια προστασία όταν το χρησιμοποιώ. Πινέλο θα έχω το 48 ωμέγα, κρατάει αρκετό νερό, μεγάλος θησανός, χείρος. Για λεπίδα στη μηχανή θα έχω και αυτή μια παλιά λεπίδα, είναι Gillette Super Silver. Για την εποχή τους πάρα πολύ καλές λεπίδες, πολύ ευχάριστες. Θα ξεκινήσω, θα κάνω ένα pre-save με ένα σαπούνι γλυκερίνης και να περάσω στη μηχανή. Η μηχανή, όπως είδατε και στο εξώφυλλο του βίντεο, είναι μια Gillette Black Tip, μια πανέμορφη μηχανή. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο ή κάτι wow, αλλά αυτή η απλότητα, τουλάχιστον στα μάτια μου, είναι εκπληκτική. Το κάτω κομμάτι είναι πλαστικό, είναι TTO μηχανή, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Γενικά όσες μηχανές βρίσκω προσπαθώ να είναι σε καλή κατάσταση, αν όχι κάνω υπερπροσπάθεια εγώ για να τις φέρω και γενικότερα έχω καλό αποτέλεσμα. Από κάτω είναι χτυπημένα τα ζιλέτ και τα γράμματα και οι αριθμοί για τις χρονολογίες. Ζυγίζει περίπου 43 γραμμάρια. Κεφαλή Super Speed κλασική. Και να πούμε ότι αυτές οι μηχανές είχαν βγει μόνο για 2 χρονιές. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά την έναρξη του πολέμου της Κορέας, η Gillette Tip, Black Tip, βγήκε το 51 και το 52 μόνο. Υπάρχει λόγος γι' αυτό, το ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε μεγάλη έλλειψη ορίχαλκου στην Αμερική και έτσι η Gillette αποφάσισε να δοκιμάσει κι άλλα μέταλλα, ακόμα και το πλαστικό στις μηχανές της. Το περίεργο βέβαια είναι ότι αν και μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο φθηνά υλικά, το κόστος πώλησης δεν έπεσε καθόλου εκείνη την περίοδο. Αξιοπερίεργο είναι βέβαια ότι σε πολλά φόρουμς και πολλές σελίδες, κοινότητες διάφορες υπάρχουν φανατικοί υποστηρικτές αυτής της μηχανής, ότι είναι καλύτερη super speed από εκείνες του 40, να πούμε. Δεν το γνωρίζω, πάντως φαίνεται ότι κεφαλή και φαίνεται και είναι η ίδια, οπότε έχω ξαναξεριστεί με super speed, σίγουρα θα είναι απολαυστικό το ξύρισμα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω το pre-save, είπαμε με το σαπούνι γλυκερίνης. Θα το περάσω λίγο στο πρόσωπο και μετά θα το κάνω λίγο με το πινέλο. Το έχω δοκιμάσει πολλές φορές και έχει καλή απόδοση. Θα συνεχίσω λίγο για τη μηχανή λέγοντας πως η ιδιαιτερότητα αυτή, το να παραχθεί μόνο 2 έτη και μάλιστα είχε μόνο 2 γράμματα από κάτω στην πλάκα, στην πλάκα βάσης, ήταν το W και το X. Η συγκεκριμένη είναι W. Και συνεχίζω πως επειδή έβγαινε στην παραγωγή μόνο 2 χρόνια, την καθιστά αυτόματα
αρκετά σπάνια μηχανή. Σαν μια πρώτη σαπουνάδα. Το συγκεκριμένο 48 έχει δουλευτεί πολύ. Έχει ανοίξει πάρα πάρα πολύ ωραία. Ξεπλένω και να μείνει λίγο, φυσικά ο σαπούνι γλυκερίνης δεν μας στεναχωρεί. Και ας ξεκινήσουμε το Splendid. Το Splendid σαν σκόνη εδώ που είναι θέλει αρκετή δουλίτσα ίσως και λίγο να βρεις πόσο νερό θα βάλεις, γιατί ορισμένοι φίλοι δυσκολεύονται. Το είχαμε συζητήσει και στην ομάδα. Εντάξει, δοκιμάζεις, δεν είναι κακό. Και λίγο προσπάθεια παραπάνω αξίζει τον κόπο. Εγώ η αλήθεια είναι ότι το λατρεύω, μου αρέσει πολύ. Έτσι αυτό το τριμμένο το σαπούνι. Τρελαίνομαι και με τη συσκευασία που έχει μείνει έτσι... Έχει παραμείνει παραδοσιακή. Ευελπιστώ να μην αλλάξει. Λίγες σταγόνες έχω βάλει νερό με τα δάχτυλά μου. Θα γίνει ωραίος αφρός. Φαίνεται ότι θα γίνει ωραίος αφρός. Ωραία μαρέγκα, όπως λέμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Γίνεται πλούσιος αφρός. Ξαναλέω, είμαι πολύ πολύ ευχαριστημένος. Και την τηλεπίδα μου στο χαρτάκι μέσα. Αυτές τις είχα βρει και με ζελατίνα και το κυρόχαρτο. Καλή λεπίδα, εξαιρετική. Αν και εκείνα τα χρόνια δεν είναι στις λεπίδες. Και από ό,τι έχω διαβάσει ήταν κατασκευαστικά πολύ πίσω. Ενώ σε αντίθεση με τις μηχανές που ήταν εξαιρετικές. Δεν ξέρω αν βλέπετε τη λεπίδα. Έχει κάτσει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Black Tip. Δεν θυμάμαι αν το είπα στην αρχή, του 51. Η πρώτη παραγωγή, να το πω. Ανά χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, βγάζανε δύο φορές. 51-2, 52-2.
Κλασική υπέροχη super speed. Βέβαια ξαναλέω, είναι και η λεπίδα πάρα πολύ καλή. Αν τύχει και τις βρει κάποιος και αγαπάει λίγο το παλιό, ας τις πάρει, δεν έχει να χάσει τίποτα. Είναι πολύ γλυκιά λεπίδα. Τρομερή ολισθηρότητα το Splendid. Πολύ καλό κράτημα. Βοηθάει πάρα πολύ αυτή η λαβή. Περισσότερο βάρος είναι στην κεφαλή, γιατί δηλαδή είναι από αλουμίνιο και αυτό το μικρό κομμάτι του πλαστικού. Πάρα πολύ ωραία μηχανή. Μπορεί να ταχθώ υπέρ αυτών που υποστηρίζουν ότι ίσως είναι και καλύτερη από αυτήν πριν του 40. Γιατί αν δεν έχεις ιδέα άποψη για κάτι, πρέπει να δοκιμάσεις. Η μηχανούλα είναι εξαιρετική. Να βρέξω λίγο. Συνεχίζω. Κοιτάξτε εδώ πως η μαρέγκα είναι πάνω στο πινέλο και θα δείτε μετά όταν το σραγίξω τι θα γίνει στο χέρι μου. Για μένα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από αυτά που έχω, το καλύτερο. Στην αρχή το έχουν πάρει αρκετοί φίλοι, έχουν απογοητευτεί, γιατί στην αρχή όντως είναι σκληρό, είναι πολύ μακριστισανός και θέλει λίγο να σπάσει. Βλέπετε όμως τι ωραία ανοίγει. Του ευχαριστία την ψυχούλα σου. Πάμε για το δεύτερο χέρι. Τρίτο χέρι και κόντρα έχω ξαναπεί, δεν κάνω και το ξανααναφέρω γιατί είχα κουβέντα με ένα φίλο μου όπου είχε κάποιους ερεθισμούς και πρότασή μου ήταν να μην ξύριζεται κόντρα και ίσως θέλει και η τρίχα κάποια περίοδο, κάποιο περίοδο προσαρμογής, να το πω έτσι. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, εγώ τουλάχιστον το έχω νιώσει εμένα. Γιατί πολλοί ξεκινάνε με το παραδοσιακό ξύρισμα και απογοητεύονται. Δεν είναι όμως έτσι. Και είπα να μην προσπαθεί να κάνει κόντρα, δεν είναι αναγκαίο να γίνει κόντρα. Και πολλές φορές καταλαβαίνουν ότι δεν ξυρίζονται, νιώθουν ότι δεν ξυρίζονται και περνάει, ξαναπερνάει, ξαναπερνάει η λεπίδα. Τότε είναι λογικό να ερεθιστείς. Και ειδικά στην κόντρα.
τουλάχιστον έτσι λειτουργεί και λειτουργούσε σε μένα. Τώρα υπάρχουν και διαφορετικοί τύποι δέρματος και μπορεί να είναι διαφορετικά στον καθένα. Η μηχανή γλιστράει τέλεια. Πάρα πολύ καλή απόδοση. Κοιτάξτε τώρα αυτό που έλεγα. Δεν θα βάλω άλλο μυστικ σήμερα. Βλέπετε. Για 5 ξυρίσματα. Θα το βάλω αυτό λίγο να κάτσει. Φοβερό το Splendid. Όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει, έχω μείνει απόλυτα ικανοποιημένος. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι και πάρα πολύ φθηνό, έτσι, και είναι και ελληνικό. Ο σάπον ούτος, όπως γράφει πίσω. Φοβερό. Μακάρι να μην αλλάξει συσκευασία, ε. Λοιπόν, μπορώ με αυτό να μείνω ώρες. Εκπληκτικό. Αλλά θα ξεπλύνω γιατί θα παρατραβήξει το βίντεο. Το τι ολισθηρότητα έχει. Έχω ξεπλύνει τώρα πόσες φορές. Και ακόμα το ρόσογκό μου είναι... Φουλ γυαλιστερό. Λοιπόν, τη μικρή μου πετσετούλα. Η Black Tip μπορώ να πω ότι με άφησε πολύ πιο πολύ ικανοποιημένο από την Super Speed 40, μπορεί να λέω και μεγάλα λόγια, δεν ξέρω. Βέβαια, οι κεφαλές είναι οι ίδιες. Δεν αλλάζουν. Για ακόμα μια φορά πήραμε το 100%. Όταν έχεις και όρεξη, λοιπόν, και τελειώνουμε με Noon Old Spice, πάρα πολύ βαριά μυρωδιά. Πιστεύω περισσότερη από το original. Πληκτικά. Το συγκεκριμένο βέβαια δεν είναι, είναι ούτε κολόνι, έτσι, είναι περισσότεροι βαθμοί, όχι συγγνώμη, 60 βαθμοί είναι, 60 βαθμοί, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα με το φουζέρ και με το υδροκολονίας, που είναι 80 νομίζω, αυτό είναι 60. Ορισμένους πάλι τους πειράζει, εμένα καθόλου, δεν με ενοχλεί καθόλου. Ένα πολύ πολύ μικρό τσουξιματάκι, αλλά εκπληκτική μυρωδιά. Φτάσαμε στο τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και ευχαριστώ όσους με ακολουθούν και έχετε γραφτεί στο κανάλι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να έχετε καλή συνέχεια.